Πολύ καιρό κιόλας. Όσοι μπορείτε και είστε μέσα, ελάτε να τα πούμε από κοντά. Εγώ μόλις πάρκαρα το αυτοκίνητο, πήγα τα μικρά στο σχολείο, πάρκαρα τα μάξι και σήμερα αργήσαμε και πάρα πολύ. Και τι γίνεται τώρα, ο μικρούλης μου έχει ξεκινήσει, ξεκινήσαμε τώρα αυτή τη βδομάδα. Και πει κανείς ακόμα μέσα, εντάξει είναι και το κανάλι τώρα που έχω αλλάξει και δεν το ξέρουν πολύ. Σιγά σιγά θα το μάθετε όμως. Και όλα καλά. Λοιπόν, σε άλλα νέα, μέχρι να μπείτε μέσα. Σε άλλα νέα. Λοιπόν, μέχρι να μπείτε μέσα και να αρχίσουμε το κουσκούς. Καλησπέρα, καλημέρα σε όποιον μπήκε. Το Μόναχο έχει λίγο κρύο, όχι κρύο κρύο να παγώνεις, έχει δροσούλα, έχει ομίχλη τις τελευταίες μέρες. Δεν μπουφανάκι είμαστε, κασκολάκι. Αλλά χαλαρά πράγματα, εντάξει, όχι να πεθαίνουμε, γιατί μόλις ανέβει η θερμοκρασία κατά τις 12 η ώρα εκεί, έχει καλές θερμοκρασίες, δηλαδή βαράει και 20 άρια φαντάζομαι. Σε τέτοια περίπτωση, για τέτοια εποχή είναι μια χαρά ο καιρός, δεν το συζητώ. Μπορείτε να μου γράφετε κιόλας, Εδώ, εντάξει, ενεργοποίησα και τη ζωντανή συζήτηση, γιατί δεν μου την έβγαζε τόση ώρα. Ευτυχώς δεν μου έχει γράψει κανείς κάτι τώρα. Λοιπόν, μπορείτε και να μου γράφετε, να μου λέτε από πού με βλέπετε, ποιος είσαι, ποια είσαι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, παιδιά, όποιος μπαίνει. Είμαι στο δρόμο τώρα, έτσι, προχωράμε. Είμαι στη γειτονιά μου. Αυτό εδώ πέρα το κτίριο. Σας το δείξω έτσι λίγο. Σας το δείξω έτσι βασικά. Βλέπετε πόσο τέτοιο είναι, πόσο μεγάλο και από εδώ είναι το ίδιο. Λοιπόν, αυτό εδώ το φτιάξανε τώρα, έχει 3 χρόνια. Είναι φοιτητικές εστίες. Και είναι μέσα, παιδιά, υπερλούξ. Υπερλούξ. Δηλαδή, λέω τέτοιες φοιτητικές εστίες να είχαμε εμείς όταν σπουδάζαμε. Δεν θα θέλαμε, μια ζωή φοιτητές θα θέλαμε να είμαστε. Άντε καλέ, γράψτε μου κάτι. Το live αυτή την αιωνία έχει, να συζητάμε. Λυσάξατε, κάντε live και κάντε live. Καλώς την Κούλα από Καλαμάτα. Καλημέρα, τι κάνεις, είσαι καλά. Καταρχήν έχουμε ξαναμιλήσει γιατί δεν θυμάμαι, ξέρεις, επειδή έχω αλλάξει τώρα το κανάλι, μπορεί να είστε και κάποιοι συνδρομητές αυτού του καναλιού. Και χίλια συγγνώμη, αν έχουμε ξαναμιλήσει και δεν σε θυμάμαι, χίλια συγγνώμη. Βέβαια είστε και πάρα πολύ. Έχουμε ξαναμιλήσει. Ωραία, τέλειο. Λοιπόν, τώρα εγώ πάω με τα πόδια μέχρι το εμπορικό. Το εμπορικό από το σπίτι είναι γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο. Αλλάξω και λίγο χεράκι. Εκεί έτσι. Γιατί πιάστηκε αυτό. Όπα, κάτσε, το βάλα και στην κάμερα κοντά. Εκεί. Να με βλέπω. Μπορώ να γυρίσω και την κάμερα να βλέπετε και πού πηγαίνουμε, πώς περπατάμε. Θέλετε, να δείτε λιγάκι τη γειτονιά μου. Για να δω να το αλλάξω έτσι. Τέλεια. Ωραία. Να και το τραμ. Θα σταματήσουμε να το δούμε. Τι ωραίο που είναι. Γενικά τα λατρεύω τα τραμ. Λοιπόν, να πατήσουμε εδώ και το κουμπάκι. Εδώ από κάτω. Αχ, άναψε πράσινο, εντάξει. Πέρασε ο ποδηλάτης από δίπλα μου. Πάρα πολύ γρήγορα. Γενικά να ξέρετε ότι οι ποδηλάτες εδώ περνάνε πάρα πολύ γρήγορα και πρέπει να προσέχουμε γενικά πολύ. Και πάρα πολλά ατυχήματα γίνονται με ποδήλατα. Λοιπόν, αυτές εδώ οι πολυκατοικίες που βλέπετε, αυτές εδώ παιδιά, έχουν γίνει μέσα σε ένα χρόνο. Και είναι ολόκληρη πόλη. Ολόκληρη πόλη, όταν λέμε ολόκληρη πόλη, είναι από εδώ που ξεκινάνε, δηλαδή στην ουσία από εδώ που ξεκινάει το φανάρι, από εδώ, και φτάνει μέχρι το εμπορικό. Μιλάμε για σχεδόν 1 χιλιόμετρο δρόμο. Εντάξει, κάτι λιγότερο. Αλλά μέσα είναι γεμάτο τέτοιες πολυκατοικίες, γεμάτο. Και ανάμεσα έχουν κάνει παιδικές χαρές, από κάτω έχουν καταστήματα, δεν ξέρω και από μέσα αν θα κάνουν κάποιο κατάστημα, αν θα κάνουν και από μέσα αγορά. Έχουν κάνει kindergarten, πώς το λένε, παιδικούς σταθμούς.
Είναι πραγματικά λες και είναι ένα χωριό από μόνο του αυτό το πράγμα εδώ. Είναι εντυπωσιακό πάρα πολύ. Στην Καλαμάτα τι καιρό κάνει, για πες. Εδώ, να με βλέπεις όταν μιλάμε. Τι καιρό κάνει στην Ελλάδα γενικότερα, γιατί έχω χαθεί. Άλλοι μου λένε κάνει κρύο, άλλοι κάνει ζέστη. Μάλλον έχει να κάνει με το που βρίσκεσαι. Έχει καλό καιρό. Καλό είναι αυτό. Να μην σας πιάσουν τα απότομα τα κρύα. Γενικά φέτος παρακαλάμε να μην κάνει κρύο, γιατί με αυτά που γίνονται με τη θέρμανση. Έχει καλό καιρό. Με αυτά που γίνονται με τα κρύα και με τη θέρμανση που έχουν ανέβει τόσο πολύ οι τιμές, και εδώ τα ίδια πάρα πολύ, μιλάμε, έχουν εκτοξευθεί οι τιμές. Εμένα τουλάχιστον 30% πάνω έχει ανέβει το σούπερ μάρκετ, 30-35% σε τιμές. Δηλαδή, αν έδινα, ρε παιδί μου, παράδειγμα θα πω τώρα, 100 ευρώ, τώρα δίνω 135. Δηλαδή, εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Μεγάλη διαφορά. Χτες πήγα και πρώτη φορά, ναι, μετά από πάρα πολύ καιρό, πήγα και έκανα interview για δουλίτσα. Και αν όλα πάνε καλά, από Νοέμβρη θα ξεκινήσω. Αλλά ακόμη είναι πολύ... Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει, δηλαδή, θα δούμε. Θα δούμε. Μακάρι να κάτσει. Γιατί έχουν αρχίσει και στριμώχνονται πολύ τα προοικονομικά μας. Σε τραγική κατάσταση δηλαδή. Έχουν ανέβει και όλα. Οπότε ναι. Με βλέπει το μεταξύ ο κόσμος που μιλάω στο κινητό. Σου λέει χαζίνα αυτή. Μπουρ. Θα μου πεις εντάξει πλέον όλη με ένα κινητό στο χέρι είναι. Δεν σου γράφουν γιατί δεν είναι άλλοι μέσα στο live. Ναι, το ξέρω, δύο άτομα είστε, το βλέπω. Μόνο εσύ μου γράφεις. Το ξέρω. Κοίταξε να δεις τώρα, επειδή είναι το άλλο το κανάλι, το καινούριο αυτό. Το καινούριο. Τέλος πάντων, όλοι ξέρετε το Ιρούκος Ρόκερ. Και αυτό είναι το Ιρούκος Ρόκερ Movies. Το οποίο δεν είχαν γραφτεί πάρα πολύ σε αυτό. Βέβαια, το έχω κοινοποιήσει αρκετές μέρες ότι θα κάνω live εδώ και εδώ. Ξέρω, όχι, πατήστε και να μπείτε και κάντε εγγραφή. Μπορεί και κάποιοι που έχουν κάνει εγγραφή και τους ενδιαφέρει να, πώς το λένε, να μην είναι αυτή τη στιγμή σε ένα live. Εγώ δυστυχώς τα live δεν μπορώ να τα προγραμματίσω, δεν μπορώ να σας πω τάδε μέρα θα κάνουμε live. Όποτε έχω χρόνο, κάνω. Όσοι δεν είστε live, το βλέπετε μετά. Δεν πειράζει. Σε ένα μαγαζάκι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, έχει πολύ ωραία πράγματα, για μηχανές βέβαια. Αλλά έχει και πολύ ωραίο ρουχισμό. Το συγκεκριμένο. Για μηχανές βέβαια, αλλά εντάξει, μας αρέσει το δερμάτινα. Και μηχανή να μην έχεις. Εντάξει, είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμούλες, να το πούμε αυτό. Αλλά εντάξει, δερμάτινο θα πάρεις, για μηχανή θα πάρεις, αν ισχύει, αλλά... Λογικό είναι. Το έχω κοινοποιήσει εντωμεταξύ και στο κανάλι τώρα το άλλο. Το βασικό μου το κανάλι, το κύριο κανάλι να το πω έτσι. Ότι ελάτε, είμαστε live και αυτά. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να μην το έχουν δει πολύ, να το δουν αργότερα, δεν πειράζει. Σιγά σιγά θα το μάθετε και θα μαζευτείτε. Είναι λογικό. Ήταν να γίνει η αρχή. Από εκεί και πέρα, όλα θα γίνουν. Δεν είδα τι έγραψε, μισό λεπτό να το δω. Δεν πειράζει, εγώ σε βρήκα τώρα, πίνω καφέ και σε απολαμβάνω. Να σε καλά. Εγώ τον ήπια στο πόδι τον καφέ, δεν τον ευχαριστήθηκα σήμερα. Καθόλου. Αλλά πρέπει να πάω να πάρω αυτά για τα παιδιά. Και λέω, αφού θα είσαι στο δρόμο, θα πας για ψώνια, θα είσαι και μόνη σου. Δεν κάνεις το πρώτο live. Να θυμηθείς λίγο και πως είναι, γιατί έχω πολύ καιρό να κάνω. Οπότε, και τι καφεδάκι πίνεις,
Εγώ πριν πια λάτε μακιάτο. Εσύ τι καφεδάκι σ' αρέσει να πίνεις? Βέβαια μου αρέσει και ο ελληνικός. Φραπέ γλυκό με γάλα, δηλαδή κρύο καφέ. Εντάξει, όχι, δεν είναι κρύο καφέ τώρα, γιατί εντάξει, τώρα έφυγα από το σπίτι για 12 βαθμούς. Άντε να έχει ανέβει κάποια μονάδα, 13. Παραπάνω δεν είναι. Α, ωραία, έτσι και το πράσινο. Λοιπόν, να σε βάλω λίγο έτσι να βλέπεις και έξω. Μιλάω στον ελληνικό γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος live αυτή τη στιγμή. Συμπώνη. Μόλις περάσε και το τραμ, δεν το πρόλαβα να σου το δείξω. Εδώ, λοιπόν, το εμπορικό είναι εκεί κάτω, που είναι τα πράσινα τα κτίρια. Μάλλον οι πράσινες οι ταμπελίτσες. Και εδώ έχει ένα πολύ ωραίο τουρκικό μικρό βέβαια, το οποίο είναι χασάπικο. Δηλαδή, αν θες να βρεις φρέσκο κρέας, και όχι αυτά του, ξέρεις, του σούπερ μάρκετ, ρε παιδί μου, τα ό,τι να είναι, είναι καλή περίπτωση. Έχω πάρει αρκετές φορές από εδώ. Έχει καλύτερη ποιότητα σε σχέση με το σούπερ μάρκετ. Όχι σε όλα, δηλαδή ας πούμε αν πας σε κάποια σούπερ μάρκετ που είναι πιο προσεγμένα, που έχουν πιο βιολογικά, πιο, δηλαδή ας πούμε αυτό το Alnatura εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω zoom. Α, μπορώ. Λοιπόν, αυτό εδώ λοιπόν. Έχει μέσα πάρα πολλά βιολογικά, έχω βρει, αλλά εντάξει, τα τσιμπάει στο Θεό. Ενώ αυτός εκεί που σου έδειξα ο Τούρκος, και οι τιμές του είναι φυσιολογικές. Λοιπόν, τώρα περνάω, είναι παράνομο αυτό που κάνω. Κοίτα, περνάω από τις γραμμές του τραμ. Και όταν λέω είναι παράνομο αυτό που κάνω, εννοώ ότι αν είναι διαστυνομικός, θα μου πει τσοπ, γέλα εδώ. Επίσης εδώ, είναι ικανή να σου γράψουν. Είναι ικανοί να σε γράψουν και πεζός να είσαι. Δηλαδή, αν σε δουν, ρε παιδί μου, θα κάνεις με παρανομία και πεζός, α πούμε. Τσουπ, έλα εδώ. Πάρ' την κλίση. Πάρ' μια τριαντάρα γιατί πέρασες με κόκκινο και εσύ είσαι πεζός. Έτσι. Το χειμώνα πίνεις καπουτσίνο. Κοίτα, για μας ο χειμώνας στην ουσία εδώ ξεκινάει και τέλη Αυγουστού. Τι είναι ο χειμώνας, όχι ακριβώς χειμώνας, φθινόπωρο. Τώρα είμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου. Στην καρδιά, δηλαδή κοίτα εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Βλέπεις πόσα χρώματα έχουν τα δέντρα. Έχουν όλα τα χρώματα. Καφέ, κίτρινο, ροζ, πράσινο, πορτοκαλί. Αυτό εκεί το δέντρο, ας πούμε. Εδώ αυτό. Είναι τελείως πορτοκαλί, ρε παιδί μου. Τελείως. Δηλαδή είναι... σε λίγο βέβαια θα είναι όλα γυμνά αυτά. Εκεί σε πιάνει μια κατάθλιψη το χειμώνα. Αλλά έρχεται το χιόνι και σου κάνει ένα φανταστικό τοπίο. Αλλάζει όλο το τοπίο το χιόνι. Φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα. Λοιπόν, παίρνουμε εμπορικό τώρα. Ού, η ησυχία έχει. Λοιπόν, παίρνουμε στο εμπορικό και είναι και ένα μαγαζί το οποίο δεν επιτρέπεται να έχεις και καλά κάμερες και αυτά. Αλλά επειδή μιλάω, μπορεί να θεωρήσουν ότι μιλάω στο τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Ότι μιλάω με κάποιον, κάνω, ξέρω εγώ, βιντεοκλήση. Αλλά αν θέλεις να έτσι να βιντεοσκοπήσεις στο μαγαζί, δεν σε αφήνουνε. Οπότε το περνάω λίγο εντάχει το συγκεκριμένο. Γιατί είναι ικανοί να μου πάρουν το τηλέφωνο και να μου σβήσουν το υλικό. Μου το έχουν κάνει μια φορά. Βέβαια, το μόνο που έκανα ήταν να τους πω δεν θα αγγίξω το τηλέφωνο μου, δεν έχουν το δικαίωμα της και δεν το κάνουν. Δεν θα αγγίξω το τηλέφωνο μου, θα το σβήσω εγώ. Και τους το έδειξα και μου λέει μετά θα το σβήσετε λέει και από τα διαγραμμένα. Σιγά μην το σβήσα. Σιγά μην το σβήνα. Αν πού να σβήσω θα κάνω εγώ στο τηλέφωνο μου. Τέλος πάντων. Τους είπα και ότι και καλά το σβήσα. Λοιπόν, τώρα εμείς πάμε στα C&A. Με άλλα λόγια, από εδώ κατεβαίνεις, θα πάμε υπογείως. Ας να σου κάνω και ένα κροπλάν. Έτσι. Ταπ. Λοιπόν, με τα πόδια όπως είδες έκανα περίπου 16 λεπτά να έρθω, με το πάσο μου κιόλας. Οπότε μια χαρά.
γυρίσω τώρα την κάμερα, σου δείξω λίγο το εμπορικό μέσα. Λοιπόν, εδώ είναι το μαγαζί, το εδώ. Αυτό, το οποίο ψωνίζουμε συνήθως παπούτσια. Έχει από όλες τις μάρκες και γενικά έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Κάνει πολλές προσφορές. Λοιπόν, εδώ το εμπορικό όταν θα στολιστεί για τα Χριστούγεννα, από τον άλλο μήνα δηλαδή, αυτό είναι τα αγαπημένα μου μαγαζιά, τα αγαπημένα μου, όταν θα στολιστεί για τον άλλο μήνα το μαγαζί και τα Χριστούγεννα, θα έρθω να σας το δείξω, γίνεται πανέμορφο. Έχει πραγματικά, αυτό το μαγαζί έχει πραγματικά τα πάντα. Είναι αυτό που λέμε τα πάντα για το σπίτι, για τη ζωγραφική, είναι τέλειο, είναι τέλειο. Αν μένετε μόναχο, αν το βλέπει κανείς μετά που το δει, είναι αυτό εδώ, είναι στο Πάζι, είναι φανταστικό μαγαζί και γενικά οι τιμές του είναι μια χαρά δηλαδή για, πώς να το πω, για Γερμανία. Αυτό είναι το Νάνου Νάνα, άλλο αγαπημένο μαγαζί, έχει ήδη ξεκινήσει και ψιλοστολίζει. Κοιτάξτε τι ωραία, αυτά εδώ, πρέπει, είναι πολύ ωραία να τα βάλεις, είναι φωτιστικά στην ουσία. Ναι, δεν βγάζουν θερμότητα. Ήθελα να δω αν βγάζουν θερμότητα και το ακούμπησα. Είναι μόνο για να σου δίνει την αίσθηση της ζεστασιάς. Και πραγματικά στη δίνει, έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι καινούριο, τώρα το φέρα. Το έχει και 60 ευρώ, δεν το έχει πάρα πολύ ακριβά. Τέτοιες καλτσούλες έχω πάρα πολλές. Είναι χνουδωτές, πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες. Και είναι τόσο ζεστές, δηλαδή για το σπίτι είναι τέλειες. Εγώ δεν φοράω και σαγιονάρες και παντόφλες και τέτοια. Μου αρέσουν οι καλτσούλες μες στο σπίτι. Το καλοκαίρι με βέβαια ξυπόλυτη, αλλά αυτές για το χειμώνα είναι τέλειες. Ούτε κρυώνεις ούτε τίποτα. Είναι χνουδωτές, πλένονται στο πλυντήριο μπαμ μπαμ. Έχω δηλαδή στο σερτάρι μου, φαντάσου, καμιά κοσαριά ζευγάρια. Ό,τι χρώμα θες. Τώρα εγώ δεν μπορώ να πω σε αυτό το μαγαζί, αλλά γενικά, γιατί το έχω προσπαθήσει και μου έχουν πει να μην καταγράφω, αλλά γενικά έχει φανταστικά πράγματα. Αυτά είναι όλα τώρα για τώρα, δεν είναι για το φθινόπωρο. Βλέπετε τι ωραία πράγματα που έχει. Πανέμορφο. Και από εδώ έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά τα χριστουγεννιάτικα. Ε, τελείω. Πολύ δειλά. Αυτό είναι τίποτα. Μετά θα είναι γεμάτο όλο το μαγαζί. Τίγκα. Αλλά ήδη έχει ξεκινήσει. Από ό,τι βλέπω και πιο μέσα. Να και εκεί κάτω. Να τσάσω πάνω ζου. Και εκεί κάτω. Βλέπεις έχει δεντράκια, έχει αυτά. Η κοπέλα φτιάχνει τώρα. Αυτό το μαγαζί, παιδιά, είναι ο θησαυρός μου. Δεν το συζητώ. Δεν είναι τέλεια. Συμφωνείς μαζί μου. Αυτό είναι το κομμωτήριο που ερχόμουν και κουρευόμουν, αλλά από τότε που έφυγε η κομμώτρια που με κούρευε, δεν έχω ξαναπατήσει. Γιατί ήταν η μόνη η οποία τα βρίσκα μαζί της. Μια Γερμανιδούλα ήταν, αλλά ήταν πολύ καλή. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο Ινδικό. Δεν ξέρω ακριβώς. Ασιάτικο θα πω. Όχι Ινδικό, Ασιάτικο. Έχει και μείον 10%, ορίστε. 9,5 με 12,5. Asian fine cost, άρα ασιατικό μπορείς να το πεις. Μπορείς να βρεις τα πάντα για την ασιατική αγορά. Και εδώ βρίσκω πολύ ωραίες γαρίδες επίσης. Τέτοιες γαρίδες. Καλημέρα Αθηνούλα, καλημέρα. Οπ, εδώ ξεκινά ένα καινούριο μαγαζί, αλλά δεν θα σας το δείξω γιατί θα με κράψουν. Εδώ είναι ένα από τα φαρμακεία που αγοράζουμε όταν είμαστε στο εμπορικό. Playmobil. Όταν είμαι με τα παιδιά, πάντα θα μπουν μέσα να το επισκεφτούν. Θα σας δείξω και κάτι που έχει το Playmobil εδώ, που τρελαίνομαι. Λοιπόν, θα σας δείξω, θα σας δείξω. Του είπα του άντρα μου, του λέω, από ό,τι έχει το Playmobil, εγώ θέλω αυτό. Το οποίο είναι και τηλεκατευθυνόμενο. Το δείχνει εδώ, κοιτάξτε. Είναι η Porsche, υποτίθεται. Ποια Porsche όμως? Η Porsche που έχει ο James Bond. Και έχει και αυτόν εδώ τον κυριούλη εδώ, που τον βλέπω τα πιτσίρια και ξετρελαίνω την κάθε φορά. Βλέπετε. Αλλά εκεί που τα δίνουμε τα αρέστα μας, εκεί που δίνουμε τα αρέστα μας, είναι επάνω στο Lego. Το οποίο το Lego έχει και σημείο μέσα για να παίξεις. Βέβαια με τον κορώνα 2 χρόνια το έχουν βγάλει, αλλά τώρα που πήγαμε προχτές, το έχουν ξαναβάλει και δεν ξεκολλούσαν τα παιδιά. Που έχουμε πόσα Lego στο σπίτι, έτσι. Είναι άλλη ατμόσφαιρα εκεί. Και τα ξεχάζευα κι εγώ γύρω-γύρω. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα Lego, μου άρεσαν πάρα πολύ την ηλικία, οπότε καταλαβαίνετε.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα Τσέουντα. Εδώ. 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 Είναι το μαγαζί που ψωνίζει συνήθως και για τα παιδιά και για μένα. Εσόρουχα και τέτοια δηλαδή. Έχει καλή ποιότητα. Δεν είναι τέλεια. Έτσι δεν... Δεν μιλάμε τώρα για τρελές μάρκες και αυτά, αλλά για τη χρήση που κάνουν τα πιτσιρίκια είναι μια χαρά. Και να σας πω κάτι, εγώ επειδή δίνω και πάρα πολλά ρούχα, όταν τα παιδιά τα καλώνουν και δεν τους κάνουν, τα δίνω τα ρούχα, τα περισσότερα που δίνω είναι μια χαρά, δηλαδή πολύ φθαρμένα και αυτά. Κοιτάξτε, παιδιά, σας δείξω κάτι ωραίο που έχει. Κοιτάξτε αυτό. Αυτό είναι καινούριο, το φέρω τώρα. Δεν είναι πολύ ωραίο? Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα χήμα. Πόσο το έχει? 18 ευρώ. Εντάξει. Και τα έχει σε πολλά χρωματάκια. Α, και έχει και στυλ γυλεκάκι. Να μην είναι το τέτοιο να βγαίνει έξω. Αλλά αυτά δεν πολύ αρέσουν το γυλεκάκι. Μ' αρέσει πιο πολύ αυτό το χυμαριό. Λοιπόν, εδώ είναι τα μπεμπέ. Τι ωραία. Α, τα παιδικό τμήμα το έχουν ανεβάσει πάνω, μου φαίνεται. Εδώ έχει μόνο το μορδιστικό. Ναι, οπότε πρέπει να πάμε στην κυλιόμενη σκάλα, η οποία είναι από εκεί. Λοιπόν, για πάμε. Α, τη βρήκα. Α, κοιτάξτε κάτι ωραίες τις σαντούλες. Πολύ όμορφες, ε. Και γαντάκια. Πολύ ωραία. Πόσο τα έχει αυτά? Α, 13 ευρώ, εντάξει. Σε σχέση με τα... Με αυτά που πήρα εγώ 20 ευρώ πέρσι. Και αυτή η ωραία, η τσαντουλίτσα. Για να δω πόσο την έχει. 18 ευρώ, παιδιά. Ε, τρελό τσαντάκι, μου αρέσει πολύ. Φυσικά δεν είναι δερμάτινο, πρέπει να είναι δερματίνη. Αλλά μια χαρά. Πολύ ωραίο. Και αυτό. Αυτή είναι πιο μεγάλη. Παιδιά, έχει πολλά θικάκια. Είναι τέλειο. Πού είναι, μωρέ, έτσι. Δεν έχει τιμή. Ανάτι. Αυτή έχει... Α, και αυτή έχει 16... όχι. Λάθος, 36. 36. Δεν είδα καλά το 3, νομίζω ότι... Αλλά εντάξει. Καλή είναι. Αλλά είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Δεν ξέρω, μένα μάτσο. Λοιπόν, πάμε να δούμε κυλιόμενες τώρα. Οπ. Τατάν. Και να το όλο το παιδικό τμήμα φαίνεται ήδη. Πάμε για τα αγόρι μας σήμερα να του πάρουμε βρακάκια. Αλλά θα δω και για τα κορίτσια αν έχει τίποτα άλλο. Και από εδώ έχει το αντρικό. Και σκάς και βλέπεις αυτό. Που έχει έρωτα ο γιος μου με το τζουράσι. Αλλά αυτές είναι πιτζαμούλες, ε. Ναι, επειδή πιτζάμες όμως είμαστε τίγκανα. Εδώ κοίτα. Να αφήσεις τα λεφτά σου όλα εδώ, δεν το συζητώ. Εγώ τρελαίνω με τα παιδικά, κοιτάξτε εδώ. Καλά, η Πέπα δεν μ' αρέσει. Minions. Χα, Μάριο. Και κοιτάξτε εδώ σχεδιάκια με τον Jurassic. Δηλαδή, αν ήταν εδώ ο Φίλιππος τώρα, θα τα έχει σηκώσει όλα. Και άλλα με Minions εδώ. Όμορφο. Και φανελάκια εδώ. Τα έχει τα τρία. Εντάξει, τρία φανελάκια. Πόσο τα έχει? Είναι 10 ευρώ. Για πείτε μου λιγάκι και τιμούλες. Τώρα που σας λέω τιμούλες, για συγκρίνετε με Ελλάδα να μου πείτε. Είναι ακριβά, είναι φθηνά, πώς θα πείτε. Εγώ το μεταξύ ψάχνω τα βρακάκια τώρα. Να τα δούμε. Α, έχει Jurassic World. Τέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Θα σας γύρω την κάμερα, να φαίνεται καλύτερα. Να το. Λοιπόν, να βρούμε νούμερο τώρα. Κοίτα που δεν θα έχει νούμερο. Δεν έχει νούμερο εδώ. Κάτω. Αυτά δεν είναι με τέτοιο με Jurassic. Πόσο τα έχει αυτά πλάκα-πλάκα? 13 ευρώ, ε. Τσιμπάνε, τσιμπάνε. Δαγκώνουν. Α, έχει και με τέτοιο, με Paw Patrol. Αλλά τα έχουμε όλα Paw Patrol, ρε παιδί μου. Και αυτά 13 τα έχει. Και αυτά εδώ που είναι απλό σχεδιάκι 13 τα έχει. Όχι, βλέπετε, αυτά τα έχει 10. Αυτά τα έχει 10 ευρώ που είναι πιο απλό. Μήπως να τους πάρω τέτοια, έτσι κι αλλιώς θα τα κατουρίσει. Δεν θα προλάβει να τα χάρη. Θα είναι κατουρημένα ήδη. Αλλά δεν βλέπω να έχει νούμερα. Θέλω το 116.
Για να δω ρε παιδί μου. Α, 98-104. Λες να πάρω αυτά, 98-104. Το σκέφτομαι τώρα. Κάποιος έφυγε πάλι, με παράτησε. Α, έχει και από εδώ. Ω, έχει και εδώ ρε. Α, να, τα πιο απλά. Τα έχει 6 ευρώ αυτά. Έχει αυτοκινητάκια πάνω. Έχει και μποξεράκια, να, κοιτάξτε. Μποξεράκια. Πιστεύω πως έχει καλές τιμές εκεί. Ναι, μακάρι. Μακάρι. Για να δούμε. Τι θα δούμε τώρα, παιδάκια. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε νούμερο καταρχήν. Αυτό είναι το 110-116, αλλά μεγάλο το βλέπω τελικά. Άρα πάμε 98-104, γιατί είναι και τσιλιβήθρας ο γιος μου εμένα. Ναι. Νομίζω αυτό... Για να δω και το 110-116. Είναι αυτό και αυτό. Να δω το μπλε. Δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά. Στα σλιπάκια τουλάχιστον. Το πάρω αυτό. Δεν είναι και αυτό, ε. Έχει και τέτοιο. Και έχει και δεινόσαυρους εδώ. Λοιπόν, θα του πάρω αυτό, αλλά το 110-116 σε μποξεράκι μου φαίνεται πολύ μεγάλο. Να βρούμε σε πιο μικρό για να δω. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο. Και αυτό το ίδιο. Λοιπόν, περίμενε. Το 110-116 έχει μοβ. Το 98-104 έχει πράσινο. Οπότε, βρούμε μποξεράκι με πράσινο. Αυτό το βάζουμε εδώ στην μικρή. Και θα το πάρουμε. Ελπίζω να με ακούτε, παιδιά. Άμα δεν με ακούτε, γράψτε το μου. Γιατί δεν μπορώ να φωνάζω και πολύ εδώ πέρα. Εντάξει, μαγαζί είναι. Με πετάξουν έξω. Πες μου τώρα ότι δεν έχει σε box, σε boxer. Κάνα το. 98-104. Ναι, ναι. Νομίζω είναι μια χαρά. Λοιπόν, αυτά τα δύο θα πάρω σίγουρα για το Φίλιππο. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, θα πάρω αυτά και ξέρω, αυτά τα έχει 7,99, αλλά έχει 3 μποξεράκια. 2, όχι 3, 2. Ναι, γιατί αυτά είναι τα σχέδια που πληρώνεις, κατάλαβες. Γιατί πληρώνουν και αυτοί δικαιώματα για τα σχέδια, οπότε τα βαράνε και αυτοί λίγο. Αυτά τα έχει... Κάτσε ρε παιδί μου, αυτά εδώ... Κάτσε τώρα περίμενε. Αυτά τα έχει 6 ευρώ και έχει 3, που σημαίνει ότι είναι 2 ευρώ το καθένα, έτσι πάει αυτό. Και αυτά είναι πόσα? 1, 2, 3, 4, 5... 5... Και τα έχει και αυτά 6 ευρώ, οπότε είναι κάτι παραπάνω από 1 ευρώ. Και αυτά έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Το γράφει κιόλας, ότι κάθομαι και μετράω. 7 και τα έχει... 13 ευρώ, που σημαίνει ότι ναι, τα έχει παραπάνω. Είναι πιο ακριβά αυτά από αυτά. Δηλαδή, αν αυτά έχουν ένα 15, ένα 20, αυτά έχουν γύρω στο ένα 80 του καθένα. Κάτι λιγότερο από 2 ευρώ στην ουσία. Όσο δηλαδή και τα μποξεράκια. Για πείτε τώρα, εγώ τι να κάνω. Να πάρω αυτά που θα τα κατουρίσει έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι δεδομένο. Απλά σκέφτομαι να του πάρω και τέτοια, ξέρεις, για να τον δελεάσω λιγάκι, γιατί τώρα επειδή είναι σε μεταβατικό στάδιο, δεν είναι πάρα πολύ συνεργάσιμος, δηλαδή δεν τρελαίνεται κιόλας να βάλει. Είναι λίγο ένα παιδί το οποίο δεν του αρέσουν και πολλοί αλλαγές και με το που είπαμε ότι ξέρεις θα βάλουμε τώρα βρακάκι και αυτά, τσίνησε. Τσίνησε αμέσως. Απ' την άλλη, μου αρέσουν και πάρα πολύ αυτά εδώ με τους δεινόσαυρους. Και αν πάρω αυτά τα δύο, πάμε στα 26 ευρώ όμως, ε. Ναι, 13 και 13, 26 ευρώ. Too much για βρακιά. Δεν ξέρω. Θα μου πεις και αυτά 12 ευρώ money money. Και είναι 3 και 5, 8.
Λοιπόν, θα πάρω ένα από αυτά τα δύο. Οπότε ποιο να πάρω, ποιο μου λέτε να πάρω, το Jurassic World ή το Paw Patrol. Και τα δύο του αρέσουν πάρα πολύ. Βέβαια, Paw Patrol έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα το πάρω αυτό με τους δεινόσαυρους. Τι να κάνω. Τι να κάνω, πες μου. Σβήνω τον καημό μου, λέει. Και αυτά είναι σλιπάκια, ναι, σλιπάκια. Τώρα για αρχή καλύτερα να το πάρω σλιπάκια και μετά μπαίνουμε και στα μποξεράκια. Σιγά σιγά. Λοιπόν, θα του πάρω και αυτά, τι λες, συμφωνείς εσύ. Πάρε ό,τι σηκώνει τσέπη σου. Ναι, σωστό και αυτό. Δεν είσαι άδικο. Σε αυτό δεν είσαι καθόλου άδικο. Αυτά δεν τι είναι. Το κακό είναι ξέρεις τι με τα παιδιά, ξοδεύουμε πάντα πολύ. Για μένα δεν παίρνω τίποτα. Αυτό είναι πιτζάμα. Ναι, πιτζαμάκι, ναι, πιτζαμάκι. Πολύ όμορφο. Είναι αυτές οι πιτζάμες που έχουν εδώ πέρα, ρε παιδί μου, είναι μερικές. Που λες να τις βάλω και έξω να τις φορέσω. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, είναι πιτζάμα. Δεν τις βάλεις έξω. Αλλά άνετα, ρε παιδί μου, είναι δηλαδή τέτοια τα σχέδια που άνετα τα φοράς και έξω. Πώς να σου το πω. Πολύ ωραία. Γενικά. Λοιπόν, εγώ να σας πω την αλήθεια, για αυτά έρθα μόνο. Α, και να βρω και κανένα καλτσάκι, ίσως. Ναι, και κανένα καλτσάκι θα ήθελα. Για να δω. Αχ, εκεί. Για να δούμε. Για να δούμε τούτα εδώ. Μα. Τι είναι αυτό. Δεν μου αρέσει αυτό. Μα, κοίτα. Minions. Αλλά είναι έτσι τα μπούλα, θα φύγει γρήγορα αυτό. Τι νούμερο είναι αυτά. Δεν γράφει. Συνήθως γράφει εδώ το νούμερο. Αυτά πρέπει να έχουν τα μπελάκια λογικά, κάποιος τα έχει βγάλει ή τους έχει βγάλει εδώ. Ναι, όπως έχουν αυτά. Αυτά είναι, τι είναι. Tights λέει. Α, αυτά ξέρετε, ναι, είναι σαν καλσόν αλλά για αγοράκια. Να και με μπάλες, αλλά το ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο τον αφήνει παγερά διάφορο το μικρό μου το γιο. Α, Harry Potter. Για να δούμε τι άλλο έχει εδώ. Α, αυτά. Α, αυτά κινητάκια μια χαρά. Αλλά κοντούλια, ναι. Όχι, δεν θέλω κοντούλες, θέλω να έχουν μακρύ τέτοιο πάνω εδώ. Εδώ. Θέλω να είναι πιο μακρύ, να μην είναι κοντό. Για να τους πιάνει το ποδαράκι και να μην κρυώνουν. Αυτό γλυκούλι είναι. 27-30. Αυτό είναι, αυτό το νούμερο για την κόρη μου. Τώρα. Κάτσε να τα πάρω και αυτά, να τα βάλω πιο εδώ. Να τα πάρει κανείς. Θα το έχουμε βρει. Α, και αυτά είναι ωραία. Α, αυτά θα του αρέσουν. Τις μπουλντόζες. Τέλεια. Συγγνώμη, παιδιά. Λοιπόν, 27-30, άμα το βρω αυτό, πόσο το έχει αυτό. 7 ευρώ τα έχει, ε. Και πόσα είναι, πόσα ζευγάρια. 7, εντάξει. 1 ευρώ το ένα, καλά είναι. Εντάξει, αφού έχει 7, μια χαρά. Λοιπόν, αυτές εδώ τώρα πρέπει να τις βρούμε σε ένα νούμερο μικρότερο. Αυτές τις ίδιες. Αλλά αν δεν τις βρω, θα πάρω και αυτές, δεν πειράζει. Για να δούμε. Τις βρούμε. Θα τις βρω κάτι πιο μεγάλο. Τι νούμερα αυτά. 31-33. Λοιπόν. Να το πω Harry Potter πάλι. Καλά δεν είναι, 1 ευρώ η κάλτσα. Για πείτε. Δεν ξέρω στην Ελλάδα πόσο έχουν, να σας πω την αλήθεια. Γενικά με την αγορά και ό,τι έχει να κάνει με ρούχα, δεν έχω καμία επαφή. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Και το καλοκαίρι που πήγα δεν πήρα κάτι. Οπότε δεν ξέρω τι παίζει. Α, έχει και αυτές. Το έχει με δεινόσαυρους. Α. Και αυτό. Αυτά είναι 5 ζευγάρια. Τα έχει 7 ευρώ και αυτά. Αλλά είναι λίγο πιο χοντρούλες αυτές. Είναι λίγο πιο ενισχυμένες. Για να δω. Έχει και αυτές, ωραίες είναι και αυτές. Αυτές δεν έχουν νούμερο τώρα πάνω. Έλα ρε παιδιά.
Και δεν έχει και κωδικό και θα μου. Τέτοιο, θα φάμε μια ώρα στο ταμείο, θα ψάχνω τον κωδικό. Τέλεια, Minions. Minions, Minions. Αγαπάμε πολύ τα Minions. Είναι η αγαπημένη μας, τα αγαπημένα μας παιδικά. Πολύ Harry Potter βρίσκω. Δεν τον προτιμώ να τον αγοράσουν. Ρε παιδιά, δεν έχεις το νούμερο. Πού είναι αυτό το νούμερο? 27-30 και αυτό, αυτό έχω βρει και εγώ. Θέλουμε το άλλο, νομίζω είναι μοβ το χρώμα. 27-30. Είναι πιο μικρά δεν έχει. Απλά έχω βρει πιο μικρό από αυτό. Βρίσκω και να μην έχω βρει. 39-42. Αυτό είναι για μένα, ρε παιδί. Δηλαδή, ούτε καν για μένα, για τον άντρο. Πρέπει κατά λάθος να φτάσει. Για να μάθω. Και αυτό το ίδιο είναι. Παιδιά, δεν βλέπω να έχει. Δεν το βλέπω, δεν πειράζει, θα πάρω αυτά. Οι καλτσούλες αυτές που βρήκα έχουν πολύ καλή τιμή, γιατί άλλες φορές τις παίρνεις και 2 ευρώ τη μία. Λοιπόν, okay, αυτά τα πήραμε, μια χαρά. Να δούμε τι άλλο έχει εδώ. Α, τι ωραία σκουφάκια. Τι τέλεια. Πώς μ' αρέσει να έχουμε και να χαζεύω έτσι. Και εδώ έχει παπουτσάκια. Αυτά τα παπουτσάκια τα λένε house shoe, δηλαδή είναι στην ουσία παπούτσια σπιτιού, ας πούμε. Αλλά τα φοράνε πολύ στους παιδικούς. Και ένα τσαντάκι με τον T-Rex επάνω, που αγαπάμε πολύ T-Rex. Και ένα σκουτάφι σκουφάκι Minions. Αυτό είναι πιο ωραίο. Κοιτάξτε ένα ωραίο μπουφάν. Όπω. Για την κόρη μου δηλαδή, τώρα που το βλέπω. Βέβαια έχω πάρα πολλά μπουφάν, δεν πρόκειται να πάρω. Αλλά και αυτό είναι ωραίο. Και αυτό έχει ωραία χρώματα. Και είναι και ψιλοφωσφοριζέ, τα βλέπεις και από μακριά ρε παιδί μου. Και αυτό είναι ωραίο. Πιο λεπτό, πιο ωραίο. Και για γόρι. Πολύ ωραίο. Αλλά έχω, είμαστε γεμάτοι μπουφάν, γιατί μας έχουν δώσει πάρα πολλά ρούχα. Βασικά κάνουμε αυτό το πράγμα εμείς, οι μαμάδες μεταξύ μας. Και είμαστε και βολευόμαστε. Γιατί παιδιά, υπάρχει πολλά λεφτά τα ρούχα, πάρα πολλά λεφτά. Τι ωραία παπουτσάκια για τα κορίτσια ρε αυτά. Αυτά παίζουν οι τιμές τους εκεί, κοιτάξτε να δείτε. Γύρω στα 10-11 ευρώ, από 8 τέλος πάντων που ξεκινάνε. Αλλά 10-11, 12, να και για κορίτσια. Αλλά για την κόρη μου δεν περνώ, γιατί έχω τόσα πολλά βρακιά που δεν ξέρω πού να τα βάλω. Και πιτζαμούλες έχω πάρα πολλές. Κοιτάξτε όμως τέλος πιτζάμους έχει. Και για πιο νεανικό, κοιτάξτε. Για πιο μεγάλα κορίτσια. Τι ωραία. Και μπουρνουζάκια εδώ. Να και τα εφηβικά. Σε λίγα χρόνια μην βγαίνεις σε ρο, σε λίγα χρόνια θα μπεις και εδώ. Θα τα παίρνεις 10-10 και θα τις φτάνουν. Ας μείνεις τώρα στα παιδικά. Που είναι μια σταλίτσα η Ζουζού. Γιατί δεν θα είναι μια ζωή μια σταλίτσα, παιδιά. Αυτό είναι το κακό. Αυτά τα ωραία τα αυτάκια, τι ωραία που είναι. Έχουμε τέτοια με την Κωνσταντίνα που έχει την Έλσα επάνω. Αλλά δεν τα πολύ φοράει κιόλας. Αξεσουάρ εδώ για τα παιδιά, για τα κοριτσάκια. Τα οποία πρέπει να σας πω ότι αυτά στο τσέμουντα εγώ τα θεωρώ πανάκριβα. Δηλαδή φανταστείτε αυτό εδώ τώρα που είναι καθρεφτάκι. Αυτό το unicorn εδώ, αυτό εδώ, το έχει 6 ευρώ. Δεν ξέρω. Εντάξει, αν πεις είναι λίγο ιδιαίτερο ρε παιδί μου, γιατί έχει το σχεδιάκι πάνω από αυτά. Αλλά εντάξει, τώρα και 6 ευρώ για καθρεφτάκι ρε παιδιά, για παιδικό καθρεφτάκι κιόλας. Εντάξει, too much. Πήγα και τις πήρα κι εγώ από το DM. Με 2 ευρώ και ψήχασα. Και φιωγκάκια, αυτά είναι, πώς τα λένε, τέτοια κλιπάκια από πίσω. Πολύ όμορφο. Έχουμε, πήραμε και από το τζάμπο, το σηκώσαμε το τζάμπο φέτος στην Ελλάδα, δεν το συζητώ. Αυτά είναι πολύ όμορφα. Αυτά είναι friends, να δώσει, είναι βραχιολάκια και δίνουν οι φίλες μεταξύ τους. Και αυτά, και έχει τέτοιο και βραχιολάκι και δαχτυλίδι. Τέτοια δαχτυλίδια τις έχω πάρει καμιά δεκαριά. Τα έχω πάρει από το κινέζικο το site. Πάρα πολύ οικονομικά, δεν το συζητώ. Α, για το Halloween. Καλό. Τέλειο. Λοιπόν, τώρα θα πάμε ταμείο και μετά θα πάμε να σας δείξω αν έχουν τίποτα σε Halloween. Λοιπόν, τώρα όμως θα το γυρίσω, θα γυρίσω λίγο την κάμερα γιατί στο ταμείο, εντάξει, με κράξαμε κιόλας. Το δείχνω ταμείο και έτσι. Mm.
Μπορεί, μπορεί για λίγο να σταματήσει το βίντεο, να είναι σε παύση. Αλλά μην κλείσετε, γιατί θα επανασυνδεθεί. Γιατί πρέπει να δώσω την κάρτα και η κάρτα, επειδή είναι ηλεκτρονική, περνάει από το κινητό. Εντάξει. Οπότε μην μου φύγετε. Θα περιμένετε ένα λεπτάκι και θα επανέλθει πολύ γρήγορα. Εντάξει. Λογικά θα σταματήσει, μπορεί να παγώσει εικόνα αυτό. Αλλά επειδή είμαι στο ταμείο τώρα, αναγκαστικά να το κάνω έτσι, δεν κάνω κάτι άλλο. Έχει αυτό το ότι όταν χρησιμοποιείς το κινητό για πολλά πράγματα μαζί, μπορεί να την πατήσεις έτσι. Κάνουμε έτσι. Και από εδώ έχει τα αντρικά. Ναι, μην την κλείσετε την οθόνη καθόλου άμα είναι και θα επανέλθει. Λογικά. Δηλαδή θα ξανασυνδεθεί. Το έχω ξανακάνει δηλαδή και έχει λειτουργήσει αρκετές φορές. Πιάστηκε και το χέρι μου. Το μεταξύ είναι μία κοπέλα τώρα και εντάξει, δεν είμαστε πολλά άτομα. Αλλά εντάξει. Παίρνω το χρώμα τους με και πελάτες. Αυτή βορεύει πάρα πολύ, μεγάλη, και αυτή πιο μικρή. Βασικά, αν θέλετε για δωράκι να πάρετε για τα παιδιά, δηλαδή να πάρετε σε κάποιον, ρε παιδί μου, και να του πάτε δώρο, πάρετε κάποιο ρούχο, ας πούμε, αυτά. Εγώ παίρνω αυτές τις σαντούλες, του βάζω και την καρτά αλλαγής, φαίνεται και από ποιο μαγαζί είναι, οπότε ο άλλος δεν προβληματίζεται που θα πάω, τι θα κάνω, έχει και την σαντούλα, έχει και την καρτά αλλαγής, μια χαρά. Βασικά, ναι. Δεν είναι καταλήγηση, ένα χαρτάκι είναι που σου δίνουν, το οποίο το κολλάνε ρε παιδί μου πάνω στο ρούχο. Εάν θες να το κάνεις δώρα και να το δώσεις κάπου αλλού. Ναι. Hi, hello. Μη φύγετε. Αυτό είναι, παιδιά, ξανάρθω. Okay? Ja, ich warte, ich warte, kein Problem. Hat aber alles geklappt. Ja, ja. Aber die Karte hat gelesen, ne? Ja, okay. Man denkt immer, es geht dann schneller, ne? Aber wenn die Geräte... Ja. Danke, tschüss. Λοιπόν, τώρα καθίστε λίγο εδώ. Άλλο την τσατούλα μου. Και κάτσε. Μου βλέπετε λίγο στραβά, το ξέρω, αλλά να το τέτοιο, να βάλουμε σαν τα πάντα. Ωραία, πήραμε καλτσούλες για το φιλοπάκο. Βρακάκια δεινόσαυρου. Βρακάκια απλά, το οποίο έχουμε και λίγο πάντα. Κάνα δύο σχέδια και μποξεράκια με αυτοκινητάκια. Βασικά ένα είναι, τα άλλα δύο είναι μονόχρωμα από ό,τι βλέπω, σε μπλε σκούρο, το μπλε ανοιχτό. Και η σούμα όλη ήταν, να μην σας κρατώ τόσο αγωνία, 32 ευρώ παιδιά, 31 και 95. Λοιπόν, κλείσω εδώ το τέτοιο, βάλουμε ράχι και κόμπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ναι, γλυκούλια είναι όλα. Λοιπόν, ας γυρίσω την κάμερα τώρα να δούμε τι άλλο έχει εδώ να χασέψουμε. Αχ, κοιτάξτε αυτό, πολύ ωραίο νεανικό μπουφάν, για αγόρι, νέο, έτσι. Γιούγκε, που λένε και εδώ στη Γερμανία. Και αυτό είναι πολύ γλυκό. Έτσι, για εκεί 10-15 χρονών. 15 ίσως είναι του μάτς, δεν ξέρω, πάει μετά με τα γούστα του κάθε παιδιού. Αλλά είναι ωραία, ωραία. Και αυτά τα πελώνια είναι πολύ ωραία, γιατί είναι αδιάβροχα. Και είναι ότι πρέπει για χειμώνα. Για σκι και για τέτοια δηλαδή, είναι ότι πρέπει και αυτά εδώ το ίδιο. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί σε βλέπουν και από μακριά. Κάνεις μπάμα από μακριά, ρε παιδί μου, δεν πέφτουν πάνω σου. Κοιτάξτε εδώ, ωραία ρουχαλάκια για αγοράκια. Τι ωραία. Και γάντια.
Πλάκα, πλάκα, ο Φίλιππος θέλει γάντια. Πόσο τα έχει αυτά? 16 ευρώ. Τι 16 ευρώ, ρε παιδιά, εντάξει, αυτά είναι πολύ ακριβά, όχι. Λοιπόν, εντάξει, τέτοια γάντια, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, από και παίρνω από το Lidl. Δεν συμφέρει κάθε χρόνο, γιατί κάθε χρόνο θέλεις γάντια. Δεν γίνεται. Και πέρσι τους είχα πάρει με 3 ευρώ, 4. Δεν γίνεται τώρα να δώσεις 16 ευρώ. Εντάξει, είπαμε. Να και για κορίτσια. Αλλά η Κωνσταντίνα έχει πάρα πολλά καλτσάκια του φίλου που είδα πως ήταν μεγάλο στο ποδαράκι του. Κοιτάξτε τι ωραία. Πολύ όμορφα. Πώς αφού 5 ζευγάρια και τα έχει 7 ευρώ αυτά, ε. Ναι. Οκ. Okay. Αυτά τα πιο λεπτούλια. Να. Να και με πάω πατρόλ. Τι ωραία. Ωπα, ήθελα να σας δείξω, γύρισα την κάμερα, κατά λάθος. Και μπουφανάκι για αντρικά, για άντρες δηλαδή, για μεγάλους, πώς να σου πω. Για τον άντρα μου, ας πούμε. Και για το δικό σας επίσης. Και πάμε εδώ, κοιτάξτε εδώ, εδώ κοίτα. Να τρελαίνεσαι. Εντάξει, πιο μπεμπέ αυτά για κορίτσια, για πιο μικρά δηλαδή. Αν όχι, και δεν θα χαλάγει καθόλου την κόρη μου, να σας πω την αλήθεια. Να τα φορέσει. Κοίτα εδώ, έχει και τσαντάκι, θα τρελαθώ. Και έχει και φιωγκάκι το τσαντάκι. Και... να, έχει και για την κόρη μου, 128. Ρίστε. Τέλειο. Αλλά αυτό είναι τέλειο μου τσαντάκι. Πόσο το έχει αυτό, ρε παιδιά? Δεν έχει τιμή, δεν μπορεί, κάτι, θα τη βρω. Θα τη βρω τώρα γιατί μου... με περίεργη. Κάτι τέτοια τα βαράνε πολύ άσχημα όμως. Πού είναι, δεν έχει, ρε παιδιά, μια τιμή? Α, να, εδώ. Α, 18 ευρώ. Εντάξει, το περίμενα πιο πολύ. Περίμενα κανένα 25, να σας πω την αλήθεια. Α, είναι η γωνιά της Hello Kitty εδώ. Οκ. Okay. Α, και παντελόνι. Έχουμε και Hello Kitty παντελόνια, εννοείται. Από όλα έχουμε. Και τζινάκι. Μα η κόρη μου να μην φοράει τζιν. Να μην φοράει φόρμες. Έχω τόσες ωραίες φόρμες και την παρακαλάω κάθε φορά. Να, και πιο φθινοπορεινό. Τι ωραίο. Πω πω, πώς μ' αρέσουν. Αυτό το μπουφάν της το έχω πάρει. Το έχει. Είναι, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ζεστό. Φλαίνεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Και είναι και ένα φοβερό χρώμα. Δεν είναι ούτε αυτό το ροζ, το έντονο. Είναι έτσι αυτό το... τσιρός, ομόν, σάπιο μήλο, έτσι ενδιάμεσα ένα πράγμα. Πολύ ωραίο. Και εδώ έχουμε μίνι. Μίνι Μάους. Να το, με το γατάκι. Και εδώ πρέπει να έχει κάποιο, ναι, να το. Αυτά από μέσα έχουν επένδυση. Και είναι ζεστούλια. Δηλαδή, λες τώρα θα φορέσει ένα κολάν και θα κρυώνει, αλλά είναι ζεστά από μέσα. Και τα, πώς το λένε. Και... να είμαι κι εγώ. Να, τι ωραία που φορά αυτό. Πολύ ωραία παιδικά ρούχα, δεν θα πει τίποτα. Και για μεγάλους έχει. Να, κοιτάξτε και για ποιο νεανικό. Για κορίτσια. Και αυτό, παιδιά, αυτό είναι τέλειο. Τέλειο, το έχει 36 ευρώ, δεν θα το πάρω ποτέ βέβαια. Για ένα παιδάκι, 36 ευρώ. Δεν παίρνω για μένα 36 ευρώ τώρα, για το παιδί, ας πούμε, θα το φορέσει μια χρονιά και για σας. Όχι, δεν παίρνω τόσο ακριβά ρούχα, το θεωρώ παράλογο. Λοιπόν, γύρισα την κάμερα γιατί πάμε τώρα. Βασικά θέλω να σας πάω να δούμε αν έχουν ιστορίες για Halloween. Είστε, έχετε διάθεση? Αν όχι, το κλείνουμε και φεύγουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε λίγο να σας δείξω εδώ. Έχει και ησυχία τώρα, είναι πρωί, δεν έχει κόσμο. Εδώ είναι πολύ ωραίο μαγαζί με πολύ ακριβά παπούτσια. Αυτά εδώ τα είδαμε μαζί με την κόρη μου, ξετρελαθήκαμε και οι δυο. Λοιπόν, τα έχει 56 ευρώ, αλλά παιδιά είναι δερμάτινο και έχει γουνάκι από μέσα. Και αυτά φανταστικά, αυτά μου άρεσαν εμένα πρώτα. Αυτά είναι πιο ακριβά, έχουν 90 ευρώ. Βέβαια, η μαμά παίζει ακριβό. Και έχει και μείον 30%.
Λοιπόν, ωραία ρουχαλάκια εδώ. Εντάξει, είναι πάντα όλα ωραία, να το πούμε και αυτό. Αυτό είναι καινούριο, παιδιά. Σχετικά καινούριο, τέλος πάντων, τώρα άνοιξε. Τους τελευταίους μήνες έχουν ανοίξει και έχουν κλείσει τόσα πολλά. Να, ας πούμε, αυτά εδώ έχουν κλείσει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνουν. Αυτά τώρα είναι λίγο πολύ μάρκες τα περισσότερα. Και άλλο έχει κλείσει εδώ. Το έχει οπτικά. Εδώ έχει το Impfzentrum που κάνουν εμβόλια. Triumph, την ξέρετε βεβαίως, βεβαίως. Εδώ θέλω να έρθω να βρω κανένα σουτιέν αθλητικό όμως. Εδώ έχει φωτογραφείο, το οποίο αυτό ήταν στον κάτω όροφο και μεταφέρθηκε εδώ. Δεν ξέρω γιατί. Είναι πιο μικρό εδώ σε σχέση με το κάτω που είχε. Τώρα ίσως και γι' αυτό, για να έχει πιο μικρό ενίκιο. Μπορεί και γι' αυτό. Λοιπόν, βλέπω να έχουν στολές για Halloween. Κρίμα. Βέβαια μπορεί να το κάνουν άλλη εβδομάδα. Αλλά κοιτάξτε τι σας έχω εδώ. Μια ωραία βιτρίνα για Halloween. Τέλειο. Αυτό εδώ μου άρεσε πάρα πολύ. Με τη μικρή να της το πάρω. Αλλά για κάποιο λόγο δεν της πολύ άρεσε. Εντάξει, είναι λίγο και περίεργη ηλικία τώρα. Δηλαδή ψιλοτρομάζουν με φαντάσματα, με τέτοια, με μάγους. Αυτό το είδος Φίλιππος και βάλει τα γέλια. Αλλά μετά που κατάλαβα ότι είναι πρόσωπο και είναι άγριο, μου λέει δεν το θέλω. Καλά, δεν θα το έπαιρνα κιόλας, δεν μου αρέσει. Το Φίλιππο, αν θα τον έντυνα μάγο, να σας πω την αλήθεια. Που είναι για αγόρι αυτό. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Και στην Κωνσταντίνα μου άρεσε αυτό με τη μαγισούλα, αλλά δεν ξετρελάθηκε. Που είναι το φορεματάκι στην ουσία, που έχει κανένα εικοσάρικο. Το από πάνω είναι έξτρα. Αυτό το έχει έξτρα κανένα 10 ευρώ. Δηλαδή δεν είναι και φθηνό να σκεφτείς ότι θες κανένα 30 άρι, ας πούμε. Για μια εβδομάδα που πρωτεύει το Halloween. Και ξέρεις ότι του χρόνου δεν θα το κάνει. Αλλά... Να, εδώ είναι το... Α, δεν σας έδειξα ποιο μαγαζί είναι. Είναι το Haunted. Λοιπόν, το H&M που λέμε και στην Ελλάδα. Εδώ το λένε Haunted. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα κάτω στο παιδικό τμήμα να σας δείξω τα παιδικά τα... Πώς τα λένε? Αυτά του Halloween, που μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχει και άλλο όροφο, δεν είναι τριόροφο. Έχει κάτω, έχει εδώ, βλέπετε, και έχει και εκεί. Και έχει και κάτω. Είναι τρεις όροφοι, δηλαδή είναι αυτός που είμαστε εδώ, είναι από κάτω. Και είναι και ο πιο κάτω που είναι τα γυναικεία, στον κάτω-κάτω. Εδώ στη μέση νομίζω είναι τα παιδικά. Νομίζω. Δεν κάνω λάθος. Ή είναι κάτω τα παιδικά και έχω μπερδευτεί τώρα. Κάτσε να δούμε, παιδιά, γιατί μην νομίζετε. Και εγώ μπερδεύομαι. Α, όχι, τελικά δεν είναι τα γυναικεία, άρα τα παιδικά είναι κάτω. Οπότε πάμε να βρούμε. Πάμε από εδώ. Όπα, από εδώ δεν πάει η ταμεία. Όποτε ωραίες καλτσούλες. Αυτές, παιδιά, είναι πολύ μαλακές. Πάρα πολύ μαλακές. Βέβαια, εγώ δεν φοράω τέτοιες στο χειμώνα που είναι τόσο κοντές, αλλά άλλες κοπέλες δεν μπορούν να είναι, ξέρετε, να είναι ψηλές, έτσι όπως είναι αυτές, ας πούμε, που είναι κανονικές. Αυτές, ας πούμε, τις έχει 13 ευρώ και είναι πόσα ζευγάρια, παιδιά. Τα γράφω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Α, να και, άμα θες να γελίζεις, θες λίγο γκλίτερ στη ζωή σου. Αυτές πόσο τις έχει, και αυτές 13 τις έχει. Ωραία, τσινάκια εδώ. Και άλλα τσινάκια εδώ. Εδώ έχει shopping bag, που σημαίνει ότι παίρνεις τσαντούλα, γεμίζεις, πας στο ταμείο και δεν χρειάζεται, ξέρεις, να τα κουβαλάς στο χέρι, ρε παιδί μου. Καλώ την Πέρδικα, σε βλέπω με μπουφάν και κασκόλ και μου έρχεται περίεργο. Εμείς, παρόλο που είναι Βόρεια Ελλάδα, έχουμε 24 βαθμούς και λιακάδα. Τι να κάνουμε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι εγώ μένω στη Γερμανία και το Μόναχο σας πληροφορώ. Έχει πολύ γλυκό καιρό. Πού να πάτε και πιο πάνω. Το καλύτερο θα ήταν να μένουμε Ελβετία, η οποία Ελβετία έχει πολύ καλύτερο καιρό από εμάς. Εκεί που μένουν, κουμπάρι μου. Λοιπόν, εδώ είναι τα κοριτσιστικά, βασικά τα παιδικά. Πάμε να βρούμε τα Halloween, γιατί τα ξέρουμε καθόμαστε και σας δείξω όλα τα ρούχα που έχουν εδώ. Δεν θα φύγω ποτέ, παιδιά, θα είμαι όλη μέρα εδώ μέσα.
Λοιπόν, πού είναι το Halloween, καλέ, πού τα έχει. Πού τα έβαλε. Προχτές εδώ τα έχει. Εδώ είναι οι προσφορές βασικά. Α, να τα εκεί κάτω είναι. Να και φόρμες για Halloween. Αυτά δεν έρθουν, σας πω την αλήθεια, δεν τρελαίνομαι. Αλλά εντάξει, αρέσουν τα πιτσιρίκια, οπότε. Να, έχει κι άλλο φόρεμα εδώ. Αυτό δεν το έχει στη βιτρίνα. Ναι, δεν μπορώ να πω τρελαίνομαι. Α, να, εντάξει. Αυτά εδώ, δεν νομίζω πόσο έχουν αυτά. Α, τα έχει 5 ευρώ, εντάξει, οκ. Okay. Δεν τα έχει 10 που έλεγα, εγώ 5. Και αυτά τα έχει 8 ευρώ. Τις, τα καπέλα, φουστίτσες. Εντάξει, αυτή τη φουστίτσα, αν είναι σκέτη φουστίτσα, για να δω. Όχι, δεν είναι, έχει και από πάνω, για να δω κάτσε. Έχει τη φούστα και από πάνω έχει. Α, κοιτάξτε να δείτε, αυτό ας πούμε, μπορείς να τις το βάλεις και μετά. Δεν σε δεσμεύεις όν και καλά ότι είναι μόνο για το Halloween. Αυτό δεν είναι άσχημο. Το έχει 30 ευρώ βέβαια. 30 ευρουλάκια. Αλλά τέλος πάντων δεν σε δεσμεύει ότι μπορείς να το βάλεις μόνο ρε παιδί μου στο Halloween και τέλος. Μπορείς να το βάλεις και άλλη φορά. Έχει αυτά τα μπλουζάκια, τα οποία φωσφορίζουν το βράδυ. Είναι, όπως και αυτό φωσφορίζει το βράδυ. Έχει και αυτά εκεί πάνω τα οποία δεν μου αρέσουν καθόλου. Πού αλλού έχει για το Halloween? Δεν βρίσκω αυτό το ωραίο το φορεματάκι που σας έδειξα έξω. Πού είναι καλό? Πού τα έχει? Για να δούμε, να ψάξουμε λιγάκι. Μήπως τα έχει καλό. Παιδιά, άμα κατεβάζω την κάμερα κάτω και δείχνω πάτωμα, να ξέρετε ότι περνάει κόσμος και δεν θέλω να φαίνεται. Γιατί θα μου την πούνε άσχημα και καλά θα κάνω βέβαια. Α, να, εδώ έχει αυτό. Είδαμε πριν στη βιτρίνα. Βλέπετε, δεν είναι και πολύ ωραίο. Α, να το αυτό. Κοιτάξτε τι ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο καπελάκι. Δηλαδή αυτό το φοράς και το φοράω και εγώ, πώς να σου το πω. 10 ευρώ, καλά είπα. Πολύ ωραίο όμως. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και αυτό 10 ευρώ έχει. Κάπου εδώ λογικά πρέπει να έχει και το φορεματάκι αυτό, μάλλον. Αυτά είναι για μπαλέτο. Τι ωραία. Αυτά τρελαίνει την κόρη μου. Να, και ωραία παπουτσάκια. Α, είναι της Πέστινας. Πώς τη λένε, αυτή είναι πολύ μακρύ μαλλί, κόλλησα. Της Ραπούντζελ. Πολύ ωραία. Να και μπαλαρινούλες. Της έχει 10 ευρώ. Και τι έχει, σιγά. Πήρα, αγόρασα μπαλαρίνες από το κινέζικο, ελπίζω βέβαια να είναι και καλές. Αλλά γιατί να μην είναι. Αλλά πήρα μπαλαρίνα, δηλαδή πουέντ. Βασικά όχι πουέντ, αυτά που χρησιμοποιούν οι μπαλαρίνες για την προπόνηση, όχι για όταν κάνουν... Δεν είναι ακριβώς πουέντ, τέλος πάντων, είναι πιο απλό. Κοιτάξτε ωραία τσαντάκια, παιδιά. Παιδιά, αν φέρω εδώ την κόρη μου, δεν θέλει να τα σηκώσει όλα. Κι εγώ μαζί της, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ όλα. Αλλά εντάξει, μπορείς να τα πάρεις και όλα, δεν γίνεται. Και να τα πάρεις να τα κάνεις. Να, αυτό το έχει η κόρη μου. Της το έκανε δώρο ο αδερφός μου. Και ένα παρόμοιο σαν και αυτό εδώ, αλλά με, δηλαδή με αυτό το άνοιγμα. Αλλά με τα σκυλάκια, τα Paw Patrol, έχει ο γιος μου. Λοιπόν, δεν το βρίσκω, παιδιά, αυτό. Κάτσε να σας κοιτάξω και από εδώ. Δεν το βρίσκω, αυτό το φορματάκι. Αν ήθελα να το αγοράσω, θα πήγαινα να ρωτήσω τώρα, αλλά τώρα έτσι δεν το βρίσκω. Τέλος πάντων. Παιδιά... Εδώ. Λοιπόν, παιδιά, θα σας αφήσω μάλλον. Τελείωσα και εγώ με τα ψώνια μου, δεν έχω κάτι άλλο να πάρω. Οπότε θα τα πούμε... ξανά σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι, εντάξει. Χάρηκα πάρα πολύ που κάναμε αυτό το live σήμερα. Πάω και εγώ σπίτι μου τώρα, γιατί έχω να διαβάσω για το καινούργιο το βιβλίο, γιατί το έχω ξεκινήσει και διαβάζω το Δράκουλα του Στόκερ, και το κλασικό έργο του Δράκουλα δηλαδή. Και έχω ξεκινήσει, βέβαια ξεκίνησα ένα κεφάλαιο που διαβάσει, αλλά είναι πολύ μεγάλα τα κεφάλαια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θέλει πολύ δουλειά και έχει και πολλά κεφάλαια. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Φιλιά πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε και θα τα πούμε σύντομα. Τσάου!